Τον κύριο Σταϊκούρα, είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι μου κάνετε? Καλή σας ημέρα. Καλά είστε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εδώ λέει η Καθημερινή ότι ανησυχείτε για το κόστος του lockdown, 500 εκατομμύρια τη μέρα, και στενεύουν τα περιθώρια. Μέχρι πότε θα έχετε να δίνετε, κύριε Υπουργέ, και αν πράγματι ανησυχείτε και αν η αγορά είναι η πρώτη που πρέπει να ανοίξει από εδώ και μπρος? Ξεκινάω ανάποδα. Όσο περισσότεροι περιορισμοί υπάρχουν σε μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδος, ναι, και όσο περισσότερο αυτοί διαρκούν, τόσο μεγαλύτερο είναι το πλήγμα για την οικονομία. Θα σας δώσω δύο στοιχεία για να έχω μία αίσθηση. Σήμερα το 57% του τζίρου της χώρας είναι στις περιοχές που είναι σε κόκκινο. Κάθε 15 μέρες lockdown στο λιανεμπόριο, σε, ναι, αυτές μόνο τις κόκκινες περιοχές, ναι, έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας κατά 1 με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, ο ρυθμός ανάπτυξης να πέφτει κατά 0,8 με 0,9 και το πρωτογενές αποτέλεσμα να γίνεται χειρότερο κατά 0,7% του ΑΕΠ. Για να έχουμε μια αίσθηση του κόστους. Απλά τι σημαίνει αυτό? Ότι εσείς λέτε αυτό... στον Κικίλια, τρέξε τους εμβολιασμούς, τρέξε τα θέματά σου, γιατί και εγώ θέλω να ανοίξω να μην πληρώνω? Αυτό σημαίνει ότι ακούμε και ακολουθούμε τις ορθές επιλογές στο υγειονομικό πεδίο. Μάλιστα. Και προσπαθούμε να στηρίξουμε την οικονομία για όσο χρειαστεί. Μάλιστα. Άρα, στο δεύτερο ερώτημά σας, που είναι πόσο έχουμε ακόμα λεφτά, ναι, η απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή και διορατική χρήση των ταμιακών διαθεσίμων, τα οποία διαρκώς τα εμπλουτίζουμε με εξόδους στις αγορές με χαμηλό κόστος δανεισμού. Ναι. Είμαστε πάνω από τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην αρχή της υγειονομικής κρίσης ήμασταν πάνω από τα 37,5. Μάλιστα. Άρα, έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε την κοινωνία και την οικονομία. Αλλά πράγματι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απεριόριστοι πόροι για να καλύψουμε τις απεριόριστες ανάγκες που κάθε φορά διατυπώνονται. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση σταδιακής άρσης των μέτρων αρχίζει σιγά σιγά να ελαφρύνει και το βάρος στο Υπουργείο Οικονομικών. Σωστό? Σωστά. Να σου το πω με πολύ απλούς όρους που σας αρέσουν πάντα. Ελάτε. Επί ένα χρόνο, ναι, επί ένα χρόνο λειτουργούμε με λιγότερα έσοδα και με περισσότερες δαπάνες. Σωστό. Γιατί έχουμε λιγότερα έσοδα? Γιατί ένα κομμάτι της οικονομίας και κάποιες περιόδους στο σύνολο της οικονομίας δεν λειτουργεί καθόλου. Έτσι είναι. Και γιατί υπάρχουν αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυξημένες δαπάνες. Να σας πω 2-3 στοιχεία απλά για να έχω μια αίσθηση των μεγεθών. Θα σας πω το εξής. Θα πάμε πρώτα στις ειδήσεις και μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Πάω. Νομίζω ειδήσεις θα σας έλεγα. Θέλω να Ωραία, πείτε το. Ελάτε. Ελάτε. Δεν θέλω να σας στερώ από αριθμούς. Πάμε. Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα έχουμε βοηθήσει 544.000 επιχειρήσεις μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών. Μάλιστα, και. Και έχουμε δώσει 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτές. Μάλιστα. Να σας πω, επειδή πάντα θέλω να είμαι ακριβής σε εσάς, στη ΣΑΜΟ μόνο, ναι, έχουμε δώσει μέχρι σήμερα 35,3 εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Σε 2.727 αφημί. Δηλαδή, μάλιστα, 2.700 επιχειρήσεις στη ΣΑΜΟ έχουν μοιραστεί 35 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Και έχουμε δώσει και σε 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, ναι, συγκρατήστε τον αριθμό, 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω αποζημιώσεων. Έχω εδώ τα στοιχεία για αναστολές, για τον τουρισμό, για καλλιτέχνες, για ξεναγούς, για τουριστικούς συνοδούς, για το συνεργασία, για τους επιστήμονες. 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καλύψει όλη τη ζημιά. Αλλά σημαίνει ότι η πολιτεία είναι κοντά στην κοινωνία και κάνει, μάλιστα, το καλύτερο που μπορεί για να βοηθήσει. Πάμε τώρα, θα ρωτήσουν όλοι αυτοί, μέχρι πότε θα με στηρίζει το κράτος, ο Σταϊκούρας, όσο διαρκεί η κρίση, θα είναι εδώ το κράτος? Ναι, το κράτος θα είναι κοντά στην κοινωνία για όσο διαρκεί, μάλιστα, η κρίση, και θα είναι, ναι, και κοντά στην κοινωνία στα πρώτα βήματά της επιστροφής στην κανονικότητα. Α, μάλιστα, μιλάμε για κεφάλαια εκκίνησης, στα οποία έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές ο κύριος Ξηραδάκης. Πάμε στα ενίκια. Υπουργέ, πρέπει να τελειώσει η ιστορία αυτή. Πολύ καλά ο κύριος Πιτσιλής έφτιαξε αυτή την εφαρμογή. Έλατε εδώ κύριε Σταϊκούρα, είστε κλειστός, δεν πληρώνετε τίποτα, 80% το κράτος και αφορολόγητα. Έλατε εδώ κύριε Αθιά, είστε πληττόμενος, 60% ενίκιο, 20% αφορολόγητο το κράτος, τελειώνουμε. Πότε θα πληρωθούν οι άνθρωποι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα mail έχω πάρει. Έλατε. Λοιπόν, πρέπει να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έχει 3 στάδια. Έχει τους συμψηφισμούς μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Έχει το 50% της απώλειας του 40% τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, όπως πολύ σωστά το είπατε. Μάλιστα. Και έχει και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο την κάλυψη από το κράτος του 80% του ενοικίου. Ωραία. Όλα αυτά φορολόγητα.
στην πρώτη φάση, ναι, στην οποία γίνονται συμψηφισμοί και υπάρχουν κενά, ναι, και αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών θα καθίσει με την ΑΔΕ να δει πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Έχουν συμψηφιστεί 205.646 υποχρεώσεις. Συγγνώμη, 227.887, 42,8 εκατομμύρια. Μάλιστα. Άρα, στους συμπατριώτες μας, σε 227.000 έχουν γίνει συμψηφισμοί. Αλλά δεν θριαμβολογώ, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πληρωθεί γιατί γίνανε λάθη, στα λάθη των ενοικίων, τα οποία έδειξα από το πρωί, πέντε βασικά λάθη είναι, και τα σημειώνει η ΑΔΕ. Η ταχύτητα πιτσιλή είναι απίστευτη, αλλά χρειάζονται διασταυρώσεις στο IBAN, στο είδος του ενοικίου, αν είναι πληκτρομένος κλπ. Για να πω τη συνολική εικόνα, ελάτε, νομίζω ελάτε. Θα σας δώσω και μια χθεσινοβραδινή είδηση. Ελάτε. Για τον Νοέμβριο, ναι, έχουμε ήδη πληρώσει 176.000 συμπατριώτες μας, 19,3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και πολύ ποτέ άλλο. Και για το Δεκέμβριο, ναι, χθες το βράδυ, ναι, πληρώσαμε 205.646, μάλιστα, καταβάλλοντας 22,1 εκατομμύρια. Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Με ρωτάτε, υπολείπονται ή υπολείπονται. Υπολείπονται με διασταυρώσεις. 35.000 συμπατριώτες μας δεν έχουν σωστό IBAN για τον Νοέμβριο. Ήταν 59.000 στην αρχή. Ο κ. Παραδιάς μου έχει γράψει μηνύματα και σήμερα, επειδή και θα βγαίναμε στην εκπομπή. Και εμένα τώρα. Και μου είπε να ανοίξουμε την πλατφόρμα για να υπάρξουν διορθώσεις, ναι, για το παρελθόν. Κάντε. Θα το αξιολογήσουμε. Κάντε το. Όχι, αυτό δεν αξιολογείται. Αυτό θα το κάνετε. Ένα λεπτό. Διότι αν ήρθα εγώ, που δεν είμαι κλειστός, και είπα στο Σταϊκούρα που είναι ιδιοκτήτης, άκου να δεις, Χριστό, εγώ είμαι κλειστός και δεν σου δίνω μία, ενώ δεν είμαι κλειστός, ούτε πληττόμενος, αλλά, ο Σταϊκούρας πρέπει να αποζημιωθεί ως ιδιοκτήτης. Έτσι είναι. Θα αξιολογηθεί, θα επιμείνω στη λέξη που όταν υπάρχει αδικία, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, δεν αξιολογείται, λύνεται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Βεβαίως. Ελάτε. Όταν υπάρχει αδικία. Σωστά εσείς, το είπατε. Έτσι. Εσείς είστε βουλευτής επαρχίας, δεν είστε. Όταν υπάρχει εδώ αδικία. Θα ήθελα συνεπώς πρώτα να επιβεβαιώσουμε την αδικία και μετά να ακριβώς την διορθώσουμε. Άρα λοιπόν. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα βάλω το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα απ' όλα θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Διότι, μάλιστα, για παράδειγμα, μου είπατε τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο πληρώνουμε το 80%. Μάλιστα. Γιατί δεν πληρώσαμε ακόμα? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μια πλατφόρμα που ο ιδιοκτήτης να πει ότι δεν πήρε έστω και ένα ευρώ από αυτόν που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Μάλιστα, μάλιστα. Προκειμένου να μην βοηθήσουμε δύο φορές τον ιδιοκτήτη. Νομίζω, μάλιστα, το καταλαβαίνετε, μάλιστα, αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα, έχουμε καλύψει ένα κομμάτι του προβλήματος. Δεν ωραιοποιώ καταστάσεις. Παίρνω και εγώ μηνύματα τα οποία δείχνουν ότι θα πρέπει να διορθώσουμε σφάλματα. Τα σφάλματα δεν προέρχονται πάντα από την πολιτεία. Προέρχονται και από τις δηλώσεις που γίνονται. Έχετε και δίκιο από τα IBAN. Άνθρωποι, είμαστε λάθη. Ήρθα και σας είπα. Ήρθα και σας είπα με αριθμούς, συγκεκριμένους αριθμούς, και χθες το βράδυ τι κάναμε για τους ιδιοκτήτες. Επαναλαμβάνω, αφορολόγητα όλα αυτά. Αφορολόγητα. Μάλιστα. Άρα, το οποίο λοιπόν σημαίνει ότι ουσιαστικά η απώλεια είναι ελάχιστη. Άρα, εγώ, δεχόμενος όλες τις ερωτήσεις εδώ και λαμβάνοντας την απάντησή σας ότι οι αδικίες από όπου και αν προέρχονται θα διορθωθούν, αυτό ως αρχική δήλωση σημαίνει σε αυτόν που δεν πήρε λεφτά γιατί είχε λάθος IBAN, είχε λάθος ενοικιαστήριο, είχε λάθος, λάθος στο μισθωτήριο. Ανθρώπινα είναι όλα αυτά. Ανοίγει η πλατφόρμα, διορθώνονται, πληρώνονται οι άνθρωποι. Υπουργέ, το τελειώσαμε αυτό. Δεν θα αδικήσουμε ούτε έναν από αυτούς που δικαιούνται, μάλιστα, να πάρουν ποσά από την ελληνική, μάλιστα, πολιτεία. Τα το κάνουμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, όχι για να τιμωρήσουμε την κοινωνία. Το δέχομαι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Καλώς λαμβάνετε μηνύματα, παίρνω κι εγώ, και να χαίρεστε όταν ο κόσμος πιέζει και λέει εδώ αδικήθηκα, εδώ πρέπει να πληρωθώ. Άρα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο πότε θα πληρωθούν, κύριε Σταϊκούρα? Τον Ιανουάριο εκτιμούμε ότι αρχές Μαρτίου, δηλαδή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, θα πληρώσουμε. Μάλιστα. Και θα συνεχιστεί ένα μήνα η πληρωμή? Παίρνετε. Το θα συνεχιστεί ένα μήνα εξαρτάται από το πώς θα πάει η οικονομία. Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχουμε νομοθετήσει, προχθές νομοθετήσαμε και για τον μήνα Μάρτιο για τις κλειστές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Το τι θα γίνει μετά τον Μάρτιο θα αξιολογηθεί ανάλογα με το πώς πηγαίνει, ακριβώς, η οικονομία και οι επιλογές στο υγειονομικό πεδίο. Πέστε μου, η πλατφόρμα για αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν, θα τεθεί σε λειτουργία, ετέθη σε λειτουργία, πότε θα τη βάλετε μπρος για να ξέρει ο άλλος να βάλει κανονικά τα στοιχεία του? Πρώτα απ' όλα πρέπει να λύσουμε τα θέματα για τη μεγάλη μάζα που έχει δώσει σωστά τα στοιχεία και πληρώνουμε. Σωστό. Σας είπα ότι σωστό αυτό αφορά περίπου, για να τρέχουν, έτσι όπως βλέπουμε τους αριθμούς, περίπου 200 με 250.000 συμπατριώτες μας. Μάλιστα. Ήδη έχουμε καλύψει ένα κομμάτι
του κόστους αυτών, αν τα αφήσετε αυτά τα ποσά που τα έχω μπροστά μου, είναι περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Μάλιστα. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να πληρώσουμε Νοέμβριο-Δεκέμβριο εκκρεμότητες και Ιανουάριο, όπως σας είπα, και ταυτόχρονα να μπορέσει η ΑΔΕ με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Βεζιρόπουλο, να δούνε πού υπάρχουν σφάλματα στο παρελθόν από την πολιτεία. Σωστό. Στην πλατφόρμα. Ή από τους ιδιοκτήτες, τους ενοικιαστές. Και έτσι να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα. Αυτά είναι τα 5 λάθη τα οποία έχει συνοψίσει η ΑΔΕ και έχει κάνει δουλειά ο κύριος Πιτσιλής προς αυτή την κατεύθυνση. Τον αναφέρω πολλές φορές γιατί ξέρω τι μάχη δίνει από τη θέση του αυτή. Υπουργέ. Είναι αληθές αυτό. Επιστρεπτέα. Μάλιστα. Εδώ πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Πρέπει να δώσετε μια παράταση όπως μου ζητούν όλοι οι λογιστές της Ελλάδος που σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου, γιατί ξέρετε, ένα τμήμα του κράτους έχει πέσει και σε αυτούς. Πάρτε αυτή την απόφαση, ας πληρωθεί η επιστρεπτέα 2-3 μέρες αργότερα, προκειμένου να μπουν και άνθρωποι μέσα που δικαιούνται αυτά τα χρήματα. Και δεν νομίζω ότι ανήκετε σε αυτούς που λένε όχι, δεν δίνω και δεν κάνω και δεν δείχνω. Αφού θα τα δώσεις μια στιγμή, δώστε από την Τετάρτη και μετά, δώστε από την Πέμπτη, αρκεί να μπει κόσμος μέσα που έχει ανάγκη. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Έτοιμα είναι από όλη την Ελλάδα. Προσέξτε. Ναι. Υπάρχουν αιτήματα από όλη την Ελλάδα. Μου απαντήστε σαν το Σόιμπλε. Ένα λεπτό. Θα μου απαντήσετε ως Σταϊκούρας, βουλευτής ιδιότητας. Ελάτε. Περιμένετε. Ναι. Υπάρχουν αιτήματα από όλη την Ελλάδα, ναι, αλλά αντίρροπα. Τα μηνύματα από τη μία πλευρά είναι δώσε παρατάσεις. Ναι. Τα μηνύματα από την άλλη πλευρά είναι μη δώσεις παρατάσεις, έχουμε ανάγκη τα λεφτά. Σωστό. Άρα μια πολιτεία οφείλει να ισορροπεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Μάλιστα. Πάμε στην πρώτη κατηγορία, που είναι η κατηγορία δώσε παρατάσεις. Ναι. Έχω αιτήματα εδώ, Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών. Ναι, όλοι. Δώσε μέχρι τη 1 Μαρτίου. Το Εμπορικό Επιμελητήριο δώσε 2 μέρες. Άλλος δώσε 3 μέρες. Άλλος δώσε 15 μέρες. Μάλιστα. Εσείς πώς θα δώσετε? Σκεφτόμαστε να δώσουμε 2 ημέρες παράταση. Έτσι ώστε να πάει πίσω η όλη διαδικασία και εκεί που θα πληρώναμε 3 με 5 Μαρτίου να πληρώσουμε 2 μέρες αργότερα. Θεωρούμε ότι το αίτημα είναι λογικό, είναι εύλογο και θα προσπαθήσουμε να το ικανοποιήσουμε. Θα πάρουν φωτιά τα λογιστήρια τώρα. Θα πάρουν φωτιά τα λογιστήρια. Μισό λεπτό. Θέλω να σας πω, επειδή έχουμε μια εμπειρία τώρα 6 επιστρεπτέων προκαταβολών, ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει μπει. Μάλιστα. Μέχρι χθες είχαν υποβάλει 505.121 επιχειρήσεις. Μάλιστα. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία είναι μέσα. Αλλά επειδή δεν θέλουμε ούτε σε μία επιχείρηση να μην δώσουμε το δικαίωμα να μην μπει. Μάλιστα. Γι' αυτό και δίνουμε την παράταση. Και μάλιστα, χθες το βράδυ, κάναμε και κάτι ακόμα. Τι? Το οποίο το ζητούσαν λογιστές, δικηγόροι και άλλοι κλάδοι. Μάλιστα. Ήρθαμε και δώσαμε σε όλες τις επιστρεπτές και στις 5 επιστρεπτές παράταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών, είτε αυτά είναι υπεύθυνη δήλωση λογιστή, είτε είναι πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μέχρι 30 του 2021. Μάλιστα. Έτσι ώστε να μην συσσωρευτεί ο όγκος της δουλειάς τώρα, τον Φεβρουάριο, και μάλιστα όλα αυτά τα δικαιολογητικά να υποβληθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία μέσα του My Business Support. Ήταν ένα αίτημα. Μάλιστα. Πόσες επιστρεπτές θα δώσετε και αν η εστίαση σε αυτή την επιστρεπτέα έχει πρωτεύοντα ρόλο? Έχουμε πει αυτή τη στιγμή για ακόμα μία επιστρεπτέα τον Απρίλιο, η οποία ουσιαστικά θα μαζεύει το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ναι. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μέχρι τότε θα φτάσουμε περίπου τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και είναι προφανές ότι η κλειστή κλάδη, όπως είναι η εστίαση, σε αυτή την επιστρεπτέα προκαταβολή, την 6, μάλιστα, ουσιαστικά έχουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Ναι. Απόδειξη αυτού είναι ότι στην 6η επιστρεπτέα, στα σκαλιά που βάλαμε για να βοηθήσουμε αυτές τις κλειστές επιχειρήσεις, εκτός των 2 και 4.000, βάλαμε και τις 8.000, ένα εύλογο αίτημα, έτσι ώστε να καλύψουμε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 20 εργαζόμενους. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο να τις βοηθήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί έχουν περισσότερους εργαζόμενους. Να πω κάτι για την εστίαση. Βεβαίως. Κάποια στοιχεία από την Ελστάτ. Ναι. Η μείωση του τζίρου του 2020 ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ο κλάδος έχει πληγεί σημαντικά. Βεβαίως, ένα 30% αυτού, που είναι το delivery, με τα στοιχεία που το ίδιο δηλώνει, πάει καλύτερα από το 19. Το 20 πήγαινε. Επόμενο είναι. Άρα, 2,3 απώλεια τζίρου. Εμείς μέχρι σήμερα έχουμε δώσει 850 εκατομμύρια επιστρεπτέα προκαταβολή στην εστίαση. Ναι. Και 1 δισεκατομμύριο ευρώ αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους στην εστίαση.
Έχουμε κρατήσει μηδενικά τα ενίκια και τον Μάρτιο και έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση μέχρι και το Σεπτέμβριο στο 13%. Άρα είμαστε κοντά στην εστίαση, αλλά δεν έχουμε καλύψει όλες τις ζημιές στην εστίαση. Πάρα πολύ ειλικρινής. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά είναι ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί ιδιαίτερα και πλήττεται. Κύριε Υπουργέ, θα το κάνετε στην εκκίνηση τουλάχιστον, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν. Κάνατε τη ρύθμιση 48 δόσεις στα χρέη της εφορίας κλπ. 24-48 δόσεις. Ρωτώ το εξής τώρα. Μισό λεπτό. Είπατε τη μισή η πρόταση. Πήγαμε αυτές τις οφειλές από τον Απρίλιο στο τέλος του έτους. Από το 22 και μετά. Έως το 26. Ακριβώς. 4 χρόνια. Και τις κάναμε από 12 και 24 δόσεις, τις κάναμε 24 και 48. Έτσι είναι. Άρα ήταν διπλή ωφέλεια. Και πήγανε πίσω όλες αυτές οι υποχρεώσεις και σε περισσότερες δόσεις. Υπουργέ, όσο θα. Επειδή ρωτήσατε αν ακούμε. Όχι. Επειδή ρωτήσατε αν ακούμε. Ακούμε. Και αντιλαμβανόμαστε και αντιδούμε. Έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά. Κοιτάξτε, αυτή η μετατόπιση αυτού του βάρους που θα ερχόταν από 1η Μαΐου πάει μέχρι τέλη 26, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και ήταν από τα θετικά σημεία. Ερώτημα. Και υπενθυμίζω ότι όσοι είναι σε ρυθμίσεις, ναι, οι δόσεις οι οποίες είναι μέσα στην περίοδο του κορονοϊού έχουν πάει στο τέλος της ρυθμιζόμενης περίοδου. Στο τέλος το έχουμε πει επανειλημμένα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Τα πάγια θα τα πάτε μετά την επιστρεπτέα, θα τα καθυστερήσετε λίγο? Κάτι πήρε τα θέμα. Τι ακριβώς? Όχι, δεν είναι θέμα καθυστέρησης. Τι είναι? Είναι θέμα ότι είμαστε σε διαβούλευση με τους θεσμούς. Ναι. Και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί για πρώτη φορά γίνεται το σχήμα αυτό. Μάλιστα. Προκειμένου να προσδιορίσουμε ποιες πάγιες δαπάνες θα καλύψουμε, ναι, για πόσο χρονικό διάστημα, ναι, με δεδομένους στους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας. Να πω πολύ απλά. Η Ευρώπη τι ήρθε και είπε? Είπε ότι αν εμείς ως χώρα επιλέξουμε να πάμε να καλύψουμε κάποιες πάγιες δαπάνες σε μια μικρή επιχείρηση, μάλιστα, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Δεν είναι παράνομη κρατική ενίσχυση. Αλλά το πόσα θα δώσουμε εξαρτάται από τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Θέλω να σας πω συνεπώς ότι οι αρχικές σκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε στην οικονομία, ναι, είναι περίπου για 500 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια για πάγιες δαπάνες και εσείς αναλόγως τα πράξετε. Με τα σημερινά δεδομένα. Με τα σημερινά, δεδομένα. Υπουργέ, η ώρα είναι 8.30. Θέλω. Να πω κάτι ακόμα όμως για τις επιχειρήσεις για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα, ή θέλετε μετά? Βεβαίως, ήθελα να πω λίγο για τη γέφυρα 2. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι έρχεται και συνδέεται. Μετά το διάλειμμα θα πάμε για τη γέφυρα 2. Γιατί ακούστε τώρα εδώ, ανακοινώθηκε 9 μηνύ επιχορήγηση δανείων επιχειρήσεων γέφυρα 2, ό,τι έγινε με τους ιδιώτες. 8, συγγνώμη, ναι. Εκεί θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να ευνηδιάζω, να το ξέρετε, έχω να σας ρωτήσω και για τον ένθια, ο οποίος μειώνεται αφού μειώνονται τα εισοδήματα. Θα σας ρωτήσω για τις αποδείξεις, διότι κλείνει η αγορά. Πήγα στα 5,34. Θα φάω στο κεφάλι και αν δεν μαζέψω το 30% των αποδείξεων, 22% φορώ, ρωτάει ο πολίτης. Ρωτάνε για τα τέλη κυκλοφορίας. Ρωτάνε πολύ σωστά για όλα αυτά τα στοιχεία καθημερινής πολιτικής. Το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Υπουργέ, ακολουθεί δύο δρόμους. Το δικαιοσύνη μάθεται οι Έλληνες φορολογούμενοι και η άλλη πλευρά ρυθμίζουμε θέματα τα οποία στηρίζουν και το κράτος. Δηλαδή δύο πραγματάκια σωστά και νοικοκυριμένα. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα να μας εξηγήσετε τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης και επίσης τα τεκμήρια. 5,34 ένας με ένα μισθό ο οποίος είναι στον αέρα. Δεν πάει πιο κάτω. Αυτός να έχει τεκμήρια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε καταλάβει πόσο αθροίζουν αυτά τα οποία μου έχετε πει? Ακούστε, κύριε Υπουργέ, θα σας πω κάτι. Καλύτερα να είναι όρθιος κάποιος και να έχει ελαφρύνσεις, να μπορεί να έχει ανοιχτά τα μάτια του, να μπορεί μετά να δουλέψει και να τα πληρώσει κλπ. Παρά να πάθει κάτι και το κράτος θα κάνει μετά, θα χαίρεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό θα πρέπει να ισορροπούμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και ταμεία. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλει ισορροπία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και εγώ περιμένω να ακούσετε, γιατί εσείς το κλειδοκράτορας. Εσείς κοιτάτε το σιρτάρι κάθε μέρα τι λεφτά έχει και τι μπορεί να δώσει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Οικονομικών, να τον ρωτήσω. Υπουργέ, φέτος οι αποδείξεις έπρεπε να είναι στο 30% του εισοδήματος. Έπεφταν στο 20% αν κάποιος είχε πολλά ενίκεια, είχε. Όμως οι μισθοί σε αυτούς που βοηθήθηκαν πήγαν στα 5,34. Το Υπουργείο Οικονομικών σκέπτεται σε αυτούς οι οποίοι είχαν μείωση εισοδήματος
οι αποδείξεις να μην είναι στο 30% αλλά να είναι στο 20% για να μην φάνε και ποινή 22%. Απλό, δίκαιο και σωστό. Είναι απλό. Το δίκαιο και σωστό θα το αξιολογήσουμε μετά από κάποιους μήνες, όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία. Διότι, έχετε δίκιο, έχει μειωθεί η κατανάλωση λόγω της πρωτοφανούς αυτής της υγειονομικής κρίσης, αλλά έχουν ενισχυθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ναι. Πρέπει συνεπώς να δούμε το γινόμενο των δύο. Άρα τα βγάλατε τα λεφτά που θέλατε. Άρα τα βγάλατε τα λεφτά που θέλατε. Αν τα έχετε βγάλει τα λεφτά, πηγαίνετε στο 20. Αν τα έχει βγάλει τα λεφτά, αν τα έχει βγάλει τα λεφτά ο Υπουργός Οικονομικών, ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι προδίδει εύκολα. Αν τα έχετε βγάλει τα λεφτά, τελείωσε το 30, πήγαμε στο 20, Υπουργέ. Θα μου επιτρέψω να σου πω ότι επειδή μιλήσατε για την ελληνική γλώσσα. Εισπράξατε ΦΠΑ. Το ξέρω το Υπουργείο. 30 χρόνια αφήστε τώρα. Καταλαβαίνετε. Πάμε. Περιμένετε όμως. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς βγάζεις τα λεφτά. Ναι. Μπορεί να τα βγάλεις με φόρους και μπορεί να τα βγάλεις με μείωση φοροδιαφυγής. Μάλιστα. Εμείς έχουμε επιλέξει τον δεύτερο δρόμο. Ναι. Άρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε φόρους, πρέπει να μειώσουμε την φοροδιαφυγή. Αυτό ήταν και ο σκοπός των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μάλιστα. Και είναι. Θέλουμε να διατηρήσουμε την κουλτούρα πληρωμών. Ναι, σωστό. Θέλουμε να μειώσουμε την φοροδιαφυγή και θέλουμε να μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές. Ναι. Άρα, ναι, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουν ενισχυθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Θα δούμε το αποτέλεσμα και προφανώς, εάν υπάρχει θέμα, θα κάνουμε διορθωτικές κινήσεις για το 2020. Χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν το διαψεύδετε. Άρα, πάμε για λύση του θέματος. Τεκμήρια. 5-3... Αν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε, δεν θα υπάρξει θέμα. Πήρατε αρκετά χρήματα μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, γιατί είναι και ο ΦΠΑ. Νομίζω ότι στα 5.34 είναι δίκαιο να μην πληρώσει και πρόστιμο 22% φόρο κάποιος, αν δεν έχει 30% αποδείξει. Το λέω δημόσια και είμαι αμετακίνητος στη θέση αυτή. Και νομίζω ότι θα το λύσετε, γιατί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των εσόδων. Καλά κάνετε και το ψάχνετε, αλλά έχω κόσμο εδώ. Καταλαβαίνετε. Ξέρετε κάτι, και εγώ μιλάω με τον κόσμο και ξέρετε πολύ καλά που πολιτεύομαι και περπατάω τον κόσμο. Ξέρω πολύ καλά. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το δέχομαι. Πάμε τώρα στα τεκμήρια. Δηλαδή, εδώ πρέπει να το δείτε για τα 5.34. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείωση των εισοδημάτων. Ναι, τους στηρίζεται το τεκμήριο για αυτούς οι οποίοι είναι σε αναστολή, τουλάχιστον να τεθεί σε αναστολή. Θέλω να σας πω, Έλατε. Επειδή όταν κάναμε τις συζητήσεις πριν την έναρξη υγειονομικής κρίσης, ναι. Ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι ένα μεγάλο κομμάτι προσλήψεων που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν μερικής απασχόλησης και όχι πλήρους απασχόλησης. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι απολαβές αυτών των εργαζομένων ήταν αρκετά χαμηλές. Ναι. Θα πρέπει συνεπώς να μην τσουβαλιάζουμε όλα τα 5.34. Θα πάρτε αυτόν που είναι στα 1.000 και πήγε στα 5.34 και θα πράξετε ανάλογα. Εγώ δεν υποδεικνύω τώρα, αλλά κάτι ξέρουμε κι εμείς. Είδατε που σιγά σιγά η συζήτηση αποκτά και άλλα χαρακτηριστικά. Σε μένα πάει η κουβέντα, δεν πάει σε εσάς. Γι' αυτό σας λέω συνεπώς. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε αποδείξει, το λέω συνολικά, ότι όταν κάτι πρέπει να διορθωθεί ή να βελτιωθεί ανάλογα με την εξέλιξη υγειονομικής κρίσης, το εξετάζουμε. Σήμερα δεν έχω κάτι να πω για τα τεκμήρια. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πράξει κάτι για τα τεκμήρια. Βάλτε τους. Ο Ψήλιας θέλει να βάλω τους φίλους σας, τους δύο, τους λογιστές. Θα τους βάλουμε τώρα. Άρα, Υπουργέ, αυτός ο οποίος υπέστη μείωση εισοδήματος, το βρίσκεται εύκολα. Έπαιρνε στα Εκούρας 1.100, πήγε 5.34. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει τόσες αποδείξεις όσες του είχαμε ζητήσει. Άρα το ψάχνετε κι αυτό. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Είμαστε εκεί ακόμα. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Δεν είμαστε. Γιατί τι ενδιάμεσα υπάρχει? Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, μόνο σας φίξατε. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να δούμε την κατάσταση πώς θα διαμορφώνεται εβδομάδα-εβδομάδα. Υπουργέ. Υπάρχει μια δυναμική στην οικονομία. Το ξέρω. Υπουργέ, επιχειρήσεις με 5 λεωφορεία, 10 λεωφορεία στο πεζοδρόμιο ή στο γκαράζ. Ακινητοποιημένα στην κυριολεξία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε τουρισμό, ούτε μεταφέρουν κόσμο, ούτε τίποτα, ούτε τόνο, ούτε τ' άλλο. Και αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν 100% τελική κυκλοφορία. Το ΚΤΕΛ πληρώνει τα μισά. Καμία αντιπαλότητα, καμία ίσα-ίσα. Οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι. Δεν πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις, να κάνετε κάτι σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορία. Αμαρτία από το Θεό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και θα σου πω γιατί. Γιατί με το που κάνεις κάτι για έναν κλάδο. Ναι.
αυτομάτως ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι κλάδοι που θα έρθουν κάτω από το γραφείο μου να ζητήσουν ακριβώς το ίδιο. Μα, το ξέρω. Μα ακινητοποίησες. Με ακινητοποίησες. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Με ακινητοποίησες. Κατά τη στοιχεία υποστηρίζουν και άλλοι κλάδοι, δεν θέλω να πω ποιοι. Ναι. Και άλλοι κλάδοι. Έχω τα αιτήματα εδώ μπροστά μου. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει. Είναι τι? Πρέπει να έχουμε έξυπνα μέτρα. Δηλαδή. Έξυπνα μέτρα στοχευμένα, ναι, τα οποία να μην δημιουργούν αντανακλαστικές συνέπειες και αλλού. Τα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να βοηθηθούν. Μάλιστα. Πώς? Έχουμε συνεπώς υπογράψει μια κοινή υπουργική απόφαση στις 29 Δεκάτου, ναι, για να δώσουμε 21 εκατομμύρια ευρώ στα τουριστικά λεωφορεία. Κάθε τουριστικό λεωφορείο θα πάρει 2.400 ευρώ έως 30 θέσεις. Μάλιστα. Και 3.600 ευρώ για πάνω από 30 θέσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει μεταφέρει το κονδύλι των 21 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Τουρισμού. Μάλιστα. Περιμένουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα πιστωθούν τα ποσά στα τουριστικά λεωφορεία. Εύλογα θέλουν βοήθεια τα τουριστικά λεωφορεία. Το θέμα είναι πώς θα τη δώσεις για να είναι στοχευμένη. Πάμε τώρα. Πάμε στα άλλα. Θα δώσετε παράταση τελών κυκλοφορίας μετά τις 28? Όχι, δεν προκύπτει αυτό. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ναι, σας είπα ότι έχω να ισορροπήσω μεταξύ εσόδων και δαπανών. Και εγώ που είμαι στο lockdown πρέπει... και πάω να πληρώσω τα τέλη και με γράψει ο αστυνόμος, θα τα πληρώσω και τα τέλη και το πρόστιμο. Και αυτιά μου ζητάτε να υπάρχουν παρατάσεις, να δώσουμε ρωτάνε λεφτά. Ένα λεπτό, ένα. Όχι, μην το αυτόσουμε τώρα. Ρωτάει ο κόσμος και λέει, είμαι στο lockdown. Θα έχουμε παράταση ή δεν θα έχουμε? Αυτό λέει ο κόσμος. Δηλαδή... Σας απάντησα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει στα τέλη κυκλοφορίας παράταση. Σωστό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σκέψη για παράταση, διότι θα πρέπει, ναι, να έχουμε κάποια έσοδα για να μπορέσω να πληρώσω συντάξεις, να μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα στην ελληνική κοινωνία, μάλιστα, να βοηθήσουμε τα τουριστικά λεωφορεία. Πρέπει με κάποιο τρόπο, είμαστε συνεχώς 12 μήνες, δεν είμαστε ένα μήνα, 12 μήνες με λιγότερα έσοδα και παραπάνω δαπάνες. Βγάζει το χρήμα το κράτος, δίνει από το ταμείο, αλλά η πόρη δεν είναι απεριόριστη. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Δάνεια τώρα. Δάνεια επιχειρήσεων. Επιτέλους ήρθε η γέφυρα και για τις επιχειρήσεις μετά τους ιδιώτες. Πόσο καιρό και πόσα λεφτά? Καταρχήν να δούμε πού είμαστε με τους ιδιώτες. Γιατί και αυτά λεφτά του προϋπολογισμού είναι. Ναι. Μέχρι σήμερα έχουμε επιδοτήσει. Τι σημαίνει επιδοτήσει? Πληρώνουμε ουσιαστικά εμείς, ο προϋπολογισμός, τη δόση του πολίτη και για πρώτη φορά του ενήμερου δανειολήπτη. Μάλιστα. 110.000 δάνεια. 110.000 δάνεια φυσικών προσώπων μέχρι σήμερα, ναι, έχουν επιδοτηθεί με 48 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα και τι λέμε. Ουσιαστικά θα το νομοθετήσουμε αρκετά σύντομα. Ναι. Συμφωνήσαμε με τους θεσμούς. Ναι. Παρένθεση. Μην ξεχνάμε πάντα ότι η χώρα είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Κατά τα λοιπά φύγαν τα μνημόνια. Ναι. Κάθε τρίμηνο αξιολογούμαστε. Ναι. Και αποφασίσαμε με πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι. Δεν υπήρχε στο τραπέζι. Μάλιστα. Αντίστοιχο πρόγραμμα 8 μηνών, ναι, για επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες με επιδότηση 90% του ενήμερου δανείου και του κόκκινου δανείου κατά 80%. Μάλιστα. Όπως είπα, για 8 μήνες, ναι, με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Άρα, για συγκρατήστε λίγο, περίπου 350 εκατομμύρια είναι για τα φυσικά πρόσωπα που πληρώνει το κράτος τις δόσεις των φυσικών προσώπων. Άλλα 300 εκατομμύρια περίπου θα είναι για τα νομικά πρόσωπα. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά για τις μικρές επιχειρήσεις. Και σας είπα και άλλα 500 εκατομμύρια για πόσοι την επιδότηση δαπανών. Πόσοι θα καλυφθούν περίπου, έχετε υπόψη? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια εικόνα να σας πω. Πάντως, θέλω, επειδή αυτά τα στοιχεία είναι και από το τραπεζικό σύστημα, ναι, θέλω να σας δίνω ακριβή στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω αυτό. Τώρα η Αυγή σήμερα λέει ότι διαφωνείτε με το Στουρνάρα, αληθεύει? Για ποιο πράγμα? Λέει η Αυγή ότι διαφωνείτε με το Στουρνάρα για την Bad Bank. Μισό λεπτό. Συμφωνούμε με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ναι, ότι θα πρέπει να μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων, ναι, για να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν πιστωτική επέκταση. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλές λύσεις στο τραπέζι, ναι, μία εκ των οποίων είναι η πρόταση της Τραπέζης Ελλάδος και η οποία αξιολογείται. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση κάνουμε και το έχουμε αποδείξει επί 1,5 χρόνο με το πρόγραμμα Ηρακλής αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να μειώσουμε τον όγκο των κόκκινων δανείων στις τράπεζες για να υπάρξει πιστωτική επέκταση. Προσέξτε όμως. Γιατί αυτό θα καταλάβει ο πολίτης. Το ότι εγώ έρχομαι και υποστηρίζω ότι μειώνουμε τον όγκο των κόκκινων δανείων, το κάνουμε ώστε η τράπεζα να μπορέσει να δώσει χρηματοδότηση στο μέλλον. Μάλιστα. Που δεν δίνει την αναγκαία χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα. Μάλιστα. Και πρέπει να δώσει περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα του πολίτη έχει λυθεί. Μάλιστα. Γιατί φεύγει το δάνειό του από την τράπεζα και πάει στον διαχειριστή δανείου.
Γι' αυτό και θα πρέπει να λύσουμε ολιστικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους του πολίτη, δηλαδή του χρέους του πολίτη σε τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Υπουργέ, τέλος χρόνο, φωνάζει ο Ψήλιας. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας κάλυψα με τις ερωτήσεις και εσάς, κύριε Μπουζάκη. Νομίζω, επειδή με προειδεάσατε, σε τίτλους να σας πω δύο πράγματα. Γιατί με ρωτήσατε. Θέλω ένα λεπτό για διάλειμμα. Ένα λεπτό break και επιστρέφουμε. Ελάτε, ελάτε. Πάμε να κλείσουμε το θέμα με τα δάνεια που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επί του πιεστηρίου, κύριε Σταϊκούρα, η ΔΕΗ, αντιλαμβανόμενη ότι πρέπει να συνδράμει περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο, το πάει στο 30% πλέον, τριπλασιάζει την ελάφρυνση. Θέλω ένα σχόλιο σας. Σωστή απόφαση. Λακωνικός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δάνεια. Οι δυο από κάτω ακούτε, να τελειώνουμε γιατί περιμένω και τα εμβόλια. Υπουργέ, απλά και ωραία, είμαι επιχειρηματίας και μου λέτε ότι για 8 μήνες θα μου στηρίξετε το δάνειο. Πώς θα γίνει αυτό? Χτυπάω την πόρτα της τράπεζας και τι γίνεται? Μισό λεπτό. Όπως και στα φυσικά πρόσωπα, θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο προϋπολογισμός είναι δεδομένος. Ναι. Έχει προσδιοριστεί στα 300 εκατομμύρια. Εκτιμούμε ότι θα καλύψουμε πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι μέσα στο Μάρτιο θα είμαστε έτοιμοι ώστε να υλοποιηθεί αυτό από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο και μετά, σε 8 μήνες. Άρα για 8 μήνες θα πληρώνετε και κόκκινο δάνειο και μη πληρωμένο δάνειο και... Όπως ήταν στα φυσικά πρόσωπα, σας θυμίζω ότι στα πράσινα δάνεια, τα ενήμερα, πληρώναμε το 90% για 3 μήνες, μετά αυτό έπεφτε στο 80% και μετά στο 70%. Κατά αντιστοιχεία, στα κόκκινα δάνεια ήταν 80% και έπεφτε. Έτσι θα είναι και στα νομικά πρόσωπα. Απλά θα είναι για 8 μήνες για να καλύψουμε το 2021. Ό,τι κάνατε λοιπόν στους ιδιώτες και του είπατε μέχρι 90% το πρώτο τρίμηνο, 60% το δεύτερο, 30% το... 80% και 70%. Ήταν μεγάλη η βοήθεια και τα επόμενα τρίμηνα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτός για 8 μήνες έχει την κάλυψη από το κράτος. Το κράτος θα του βάζει τη δόση. Το κράτος θα του βάζει τη δόση του δανείου στην τράπεζα και αυτός θα πληρώνει το ποσοστό το δικό του. Σωστό? Σωστά. Μάλιστα. Ό,τι έγινε και με τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό... Και ήδη έχω πάρει πολλά μηνύματα από ενήμερους δανειολήπτες που λένε ότι για πρώτη φορά το κράτος ήρθε και του στήριξε. Γιατί τη συνέπεια δεν την έχουμε επιβραβεύσει ως πολιτή όσο θα έπρεπε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Επειδή. Γενικώς ακούω. Αυτοί οι δανειστές θέλουν τσαμπουκά. Μόνο τσαμπουκά θέλουν και επιχειρήματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Θα το πούμε σήμερα. Με τον Ένφια τι έγινε? Δεν λέγαν όχι στο Μητσοτάκη? Μη μειώνεις τον Ένφια. Και τους λέει εγώ θα τραβήξω μπρος. Θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό 36% κάτω στον Ένφια. Το κάνατε ή δεν το κάνατε? Και δεν θέλανε. Είναι έτσι δεν είναι? Είναι έτσι δεν είναι? Ένα λεπτό. Είναι έτσι δεν είναι? Προσέξτε τι απαντήσατε. Έτσι. Μα εγώ αυτό δεν έχω απαντήσει ακόμα. Λοιπόν, άρπαξε τους εκεί και τους λες, ακούστε να δείτε, τρία μνημόνια περάσαμε. Έλεος πια. Ελάτε, κύριε Σταϊκούρα. Δεν μειώσαμε τον ένφια 36%. Πόσο? Έχουμε μειώσει τον ένφια μεσοσταθμικά 22%. Ναι. Πράγματι, επειδή διαπραγματεύτηκα το καλοκαίρι του 19, δεν δεν επιθυμούσαν μείωση του ένφια. Και πράγματι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση και εκκρεμότητα της σημερινής κυβέρνησης, όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να κάνουμε επιπλέον μείωση του βάρους της ακίνητης περιουσίας στους πολίτες. Μάλιστα. Για να πάει στο 30%. Και είχαμε πει ότι αυτό θα υλοποιηθεί. Σας χρωστάω δύο απαντήσεις. Ελάτε. Η μία απάντηση που σας χρωστάω είναι για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Προφανώς με κλειστή αγορά θα πρέπει να αξιολογηθούν οι καταληκτικές ημερομηνίες. Άρα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο υφυπουργό και με την ΑΔΕ, θα αξιολογήσουμε την παράταση που μάλλον πρέπει να δοθεί με δεδομένο ότι η αγορά είναι κλειστή. Μάλιστα. Καταλαβαίνω από το κούνημα του κεφαλίου των συναδέλφων εδώ ότι είναι ένα θέμα. Και επίσης, επειδή δεν κάνετε ρεπορτάζ μόνο σήμερα, κύριε Αυτιά, με είχατε πάρει τηλέφωνο μέσα στην εβδομάδα και τι με είχατε ρωτήσει? Έχετε τους πόρους δημοσιονομικά για την πρόορη καταβολή των συντάξεων? Τα έχετε τα λεφτά? Η απάντηση είναι ότι είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό φέτος 900 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσουμε εκκρεμή συντάξεις. Μάλιστα. Άρα δημοσιονομικά είμαστε εντάξει. Ναι. Είναι γεγονός ότι με τη διάταξη που περάσαμε, μάλιστα, θα πρέπει τον Απρίλιο ταμιακά να βρούμε 600 εκατομμύρια ευρώ, γιατί θα πληρώσουμε μπροστά, εμπροσθοβαρός δηλαδή, ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Θα το λύσουμε το θέμα, θα βρεθούν τα λεφτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Μουσάκη, παιδιά, γρήγορα, γιατί έχω 2 λεπτά μόνο. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Υπουργέ μου,
Καλημέρα. Έχετε δεσμευτεί ως κυβέρνηση να μειώσετε το φόρο στα νομικά πρόσωπα από 24 που το μειώσατε ενώ ήταν 29. Ποτέ δεν έγινε 26 όπως έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμπράκτος ήταν 29. Το μειώσατε στο 24 και έχετε δεσμευτεί να το κάνετε στο 20. Πότε θα γίνει αυτό? Μουζάκης, ένα ερώτημα. Προκαταβολή τέλος επιτιδεύματος. Μάλιστα. Το τέλος επιτιδεύματος μειώνεται ανάλογα με τη μείωση των εσόδων. Το τελειώσαμε. Αυτό σου απάντησα εγώ. Πάμε προκαταβολή. Θα μειωθεί η προκαταβολή? Αυτό στην ώρα του. Η ώρα του είναι κοντά στο καλοκαίρι, όπως κάναμε πέρσι. Πάμε στο πρώτο ερώτημα. Πάμε στο πρώτο ερώτημα. Κοντά στις εκλογές, το πρώτο ερώτημα. Ναι. Στο πρώτο ερώτημα. Υπάρχουν μόνιμες μειώσεις φόρων ναι. και υπάρχουν και μη μόνιμες μειώσεις φόρων. Μάλιστα. Οι μη μόνιμες μειώσεις επιβάλλονται από το γεγονός ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει όσο ισχύει η υγειονομική κρίση τα μέτρα να είναι στοχευμένα και παροδικά. Όταν κλείσει η υγειονομική κρίση, ναι. η παρένθεση αυτή που άνοιξε, θα συνεχίσουμε την ορθή δημοσιονομική επιλογή των συνολικών μόνιμων μειώσιμων φόρων. Άρα, ό,τι είχαμε δεσμευτεί και ξεκινήσαμε να υλοποιούμε για μόνιμες μειώσεις των ένφια στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα, θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε μετά το κλείσμα της υγειονομικής κρίσης. Όπως και για τις ασφαλιστικές φόρες. Η προκαταβολή φόρου πάει για μείωση. Αυτό κατάλαβα εγώ σήμερα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι τον Ιούνιο θα αξιολογηθεί όπως έγινε πέρσι. Κύριε Υπουργέ, τη μια αξιολογώ. Την άλλη δεν είμαι έτοιμος. Την άλλη θα δω κλπ. Το καλοκαίρι η προκαταβολή πρέπει να μειωθεί, κύριε Υπουργέ. Να πάρει μπρος οικονομία να φύγουμε μπροστά. Είμαστε το Φεβρουάριο. Ξέρετε πολύ καλά ναι. ότι όταν οριμάζει κάτι, το ναι. ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ή το Υπουργείο Κατάλαβα. Οικονομικών την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ελήφθη. Όταν δεν ξέρετε ούτε εσείς, ναι. ούτε εγώ, πώς θα είναι η οικονομία την επόμενη εβδομάδα. Κυριολεκτό, έχουμε κάποια εικόνα της οικονομίας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Έχετε την εικόνα για το Μάρτιο? Εγώ δεν την έχω. Όχι, όταν για το καλοκαίρι ξέρουμε. Εικόνα... Για το καλοκαίρι ξέρουμε. Θα έρθει η ανοσία, θα ανοίξει ο τουρισμός, θα ανοίξουν τα μαγαζιά, θα κυκλοφορήσει η κοινωνία. Φύγαμε. Μπροστά. Θα καθόμαστε πάλι κλειδωμένοι το καλοκαίρι. Αυτό είναι το βασικό σενάριο έτσι. Και έτσι λειτουργούμε. Δώστε μια ελπίδα στον κόσμο, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, δώστε ένα αέρα. Προσέξτε, εμένα προσωπικά ναι. θέλω να δίνω ελπίδα, ναι. αλλά να είναι ρεαλιστική ελπίδα. Εντάξει. Το κυριότερο που με ενδιαφέρει είναι να ενισχύω το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Γιατί από λόγια χόρτασε η κοινωνία. Το δέχομαι. Άρα το κρίσιμο θέμα είναι να μην καλλιεργώ προσδοκίες που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Το δέχομαι θέλω αυτό. Να λέω, ό,τι λέω θέλω να υλοποιείται. Το ξέρω. Και γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτικός ότι σας διατυπώνω για να μην καλλιεργώ προσδοκίες πέρα και πάνω από τις δυνατότητες της χώρας. Καλά κάνετε. Χρήματα των φορολογουμένων διαχειριζόμαστε. Καλά κάνετε. Άρα έχω μια ευθύνη απέναντι στους Έλληνες φορολογουμένους. Καλά κάνετε. Τελευταία ερώτηση. Στο σιρτάρι σήμερα. Μήπως θα μπορούσε να πληρωθεί στο 12ο ανάλογα με το πόσο λειτουργήσε μια επιχείρηση. Με έτσι στον έφορο γίνεται. Με έτσι στον έφορο γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται? Αυτή τη στιγμή δεν έχω να προσθέσω κάτι για αυτό το θέμα. Καλά. Λοιπόν, okay. θα το δούμε αυτό στην πορεία. Καλά κάνετε και λέτε δεν έχω να απαντήσω τώρα, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είναι μια πανδημία που την περάσαμε με μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστώ κύριε Σταϊκούρα για τις πολλές δυσκολίες. Δεν την περάσαμε. Πώς? Την περνούμε, δεν την περάσαμε. Γι' αυτό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και διορατικότητα. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία και στα βήματα επιστροφής στην κανονικότητα. Και στο ξεκίνημα. Και εκεί θέλω να σας δω. Σωστά. Ευχαριστώ κύριε Σταϊκούρα. Εγώ θέλω να τα λέμε μια φορά 40 μέρες να τα λέμε για να δίνουμε και ειδήσεις. Και τους δυο σας ευχαριστώ θερμά. 9 και 11 πρώτα.